Γεια σας, Γκρέμερς. Γεια και από μένα. Σήμερα θα κάνουμε μερικές απαντήσεις ερωτήσεις σας πάλι, γιατί δεν κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Μην μείνετε με το παράπονο. Ναι. Σήμερα θα απαντήσουμε στις απορίες σας. Α, καλωσορίσατε καινούργιοι Γκρέμερς. Γίναμε μερικοί παραπάνω. Μπόλικοι. Γίναμε, μπράβο μας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσετε. Μπράβο, για να είστε καλά. Ξεστή, δεν μπορώ. Πριν κάνουμε αυτό το πράγμα, να πάω να ρίξω ένα κούρεμα. Έχει γίνει ιδέες εδόρεση. Τώρα. Που είμαι, τώρα. Κάτσε εδώ, μίλασε στα παιδιά, εγώ πάω να δω. Τι. Να σε κουρέψω εγώ. Όχι. Έτοιμος, ε! Και μου θυμίζεις έναν κόκορα σε καρτούν. Αντίο Μοϊκάνα. Απαντήστε σωστά σε αυτή την ερώτηση και θα σας στείλουμε στο ταχυδρομείο τα μαλλιά του Δημήτρη. Κουρεύτηκα. Να αρχίσεις τα σχόλια, α, τι έκανες και αυτά. Είμαι έτσι εδώ και κάτι χρόνια. Επίσης θέλω να μοιάζω τον Βασίλη από το Super Retro. Γεια σου, Βασίλη. Κοντεύεις. Και φτάσαμε και στο καλό το κομμάτι. Θα ρωτήσουμε απαντήσεις σας. Θα ρωτήσουμε απαντήσεις που κάνατε. Ή θα απαντήσουμε ερωτήσεις σας ένα από τα δύο. Όχι, εμείς ξέρουμε το μέλλον, ερωτάμε απαντήσεις. Τένις πάλι. Bioshock Infinite θα παίξετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Chris Redfield και τον Χρήστο Darkwolf. Ευχαριστούμε πολύ. Μας πήρανε τον Bioshock Infinite, μας το κάνανε δώρο. Και γι' αυτό λογικά στα κοντά θα το παίξουμε. Παίξαμε λίγο, μας άρεσε. Να είστε καλά, παιδιά. Μπερδίκαμε και λίγο με Steam με τα παιδιά. Παίξαμε. Εγώ έπαιξα Left 4 Dead, εσύ δούλευε. Ναι, εγώ δούλευα λίγο. Εγώ έπαιζα και Θόδωρος δούλευε, δεν σε χαράσα. Μια από εκείνες τις δύσκολες. Οπότε, ναι, είναι η απάντηση. Απλά περιμένετε λίγο καιρό, θα σας ενημερώσουμε. Θα το δείτε, επειδή το βίντεο που βλέπετε θα έχει Bioshock μέσα, έτσι το καταλάβουνε. Λογικά, ναι. Ναι. Αυτοί οι τύποι εδώ πέρα που βλέπετε στην οθόνη, γιατί έχουν πάρα πολύ, θέλουν να μάθουν τι δουλειά κάνουμε. Και αυτός θέλει να μάθει τι σπουδές έχουμε κάνει. Και αν τι. Θυμάμαι δημοτικό, θυμάμαι το γυμνάσιο. Πρέπει να είχα πάει λύκειο μετά, ναι, κάτι θυμάμαι. Ψυχικός τελείωσες. Έχω πάρει και ένα τέτοιο, ναι. Το έχω να κρέμεται εκεί. Άμα χαλάσει κανένα ψυγείο σας, πάρτε κανέναν άλλο. Τι δουλειά κάνεις τώρα, ναι. Δεν ξέρω, μου πρέπει να πω. Από τώρα δουλεύω για ένα πελάτη, το οποίο το όνομα δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι στα απόρριτα. Βράδια είναι, καλά περνάω. Όλοι πάνε και του κάνουν μπράβο Θόδωρε. Ναι, άρα είναι μπράβος. Μπράβος. Ο Θόδωρος είναι μπράβος. Είμαι σε στενές διαστάσεις για να μπορώ να χωράω να κρύβομαι. Στα στενάκια. Μπράβο Θόδωρε. Εγώ έχω τελειώσει πληροφορική. Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Το δώσαν τελικά. Δεν σας νοιάζει, μου το δώσαν τελικά. Μπράβο. Όταν το τελείωσα, μου το δώσαν το πτυχίο. Μπράβο. Κάπου εκεί είμαι στην Καρτούρα. Και δουλεύω ως προγραμματιστής. Εξειδικεύομαι σε. Έτσι λέει, δεν έχω πάει ποτέ να τον δω από κοντά. Ναι, σε web εφαρμογές εξειδικεύομαι. Αν μου έρθετε και με ερωτήσεις για αυτό το πράγμα. Όχι, σας παρακαλώ, μην έρθετε. Το κάνω όλη μέρα στη δουλειά αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Οπότε δεν θέλει άλλο. Κακό. Λοιπόν, ο White Old School θέλει να σε ρωτήσει αν τον αγαπάς. Όχι. Γατόπαρδι TV. Ποιο σου περίοδο θα θέλατε να είστε και γιατί. Εγώ θέλω να είμαι Iceman. Ο Iceman τα σπάει, έχει πολύ γέλιο ο Iceman. Θέλω να είμαι Batman. Επίσης. Θα ο Batman. Ναι. Επίσης ο καφές, ας πούμε τώρα έλειωσε ο πάγος, έχει φύγει και ο αφρός τόση ώρα, κουρεύτηκε και λοιπά. Θα έκανα παγάκια, κρύος καφές. Και εγώ το προσθέτω. Ο Batman τι θα έκανε, θα φώναζε τον Butler του. Τον Alfred. Καλύτερο πράγμα, θα ο Batman. Alfred. Ο PC Game Republic ρωτάει ποιο πρόγραμμα θεωρείτε καλύτερο, το Origin ή το Steam και γιατί. Το Steam γιατί έτσι. Crazy for Dota, γιατί πήρατε τον νέο layout του YouTube, ρε μάγκες. Γιατί ήταν τζάμπα. Δήμητρα Φωτιάδου ρωτάει αν είμαστε αδέρφια. Όχι. Όχι. Δεν είμαι τόσο άσχημος. Πρώτον. Και δεύτερον λέει τον καφέ πώς τον πίνετε. Σκέτο. Και με καλαμάκι. Με καλαμάκι, νερό και καφέ μέσα. Αυτά. Και ένα ποτήρι γύρω-γύρω να μην τρέχει. Ναι. Βοηθάει το ποτήρι για να μην τρέχει. Γκρέμερ, να βάζετε ποτήρι στο καφέ σας. Μπράβο. Ράουζκι Πάοκ. Με WW13 μπορείτε να κάνετε. Όχι. WW3, όχι με. Χωρίς. Ναι. Χωρίς με. Και συγκεκριμένα, sorry κιόλας, αλλά μου ακούγεται τρομακτική ιδέα να παίξω ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν ξέρω αν βγαίνει για PC. Πολύ μικρά. Να κάτσω να παίξω ένα παιχνίδι εξομοί πάλι και τέτοια. Πάλι. Πάλι. Μεγαλώσαμε με το Hulk Hogan, αυτά είναι τόσο. Ναι. Ο Χουζάκι Γιώργιο ρωτάει, αφού δεν είμαι άσχημος γιατί δεν με θέλει φιλιό. Δεν ξέρουμε.
Ίσως τελικά είσαι. Κρεπουλίνος. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε με κανένα League of Legends ή Amnesia? Ειλικρινά θα σταματούσα να τρώω κρέπες αν σας έβλεπα με Amnesia. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Amnesia, είναι ένα παιχνίδι. Ναι, οκ. Okay. Δεν θέλουμε να σταματήσεις να τρως κρέπες. Γι' αυτό τον λόγο δεν θα κάνουμε Amnesia. Το οποίο ξέρουμε τι είναι. League of Legends έρχεται ο Μούτας. Τον φέρνουμε ένα διαστήματα να μας κάνει και εμάς τις μαθήματα. Τώρα, δεν θα πω. Λείπει τώρα. Τώρα είναι offshore. Offshore. Εξωτερικό είναι τώρα, σε κάποια σεμινάρια LOL. Black Dragon 2417 ή 2417 ή 12 και 20 σχεδόν. 12 και 20. Θα παίζατε ποτέ. Μέσα σοβαρό κανάλι, Gramers. Θα παίζατε ποτέ μέσα. Λοιπόν, Black Dragon. Έχουμε τις ερωτήσεις εκεί από ό,τι έχετε καταλάβει σήμερα. Θα παίζατε ποτέ με subscribers και ίσως πιο συγκεκριμένα κάτι από Steam, ίσως Borderlands 2 ή Traveling Terrorist Town? Κοίταξε, αν κάποια στιγμή μας πετύχεις μέσα στο Steam. Και παίζουμε. Πολύ ευχαρίστως. Ναι. Έλα να παίξεις και εσύ μαζί μας. Ναι, απλά όπως παίζεις με οποιοδήποτε άλλο. Μπράβο. Greek Assassins. Τι μουντάκι αλλούρ. Τι μουντάκι αλλούρ. Α, περίμενε, το διόρθωσε. Επίσης το ρώτησε και ο καπετάν Πανέ. Τι μουσική ακούμε? Α, τα πες πάντα. Εσύ. Τα πάντα δεν παίζουν μουσική. Μάνο γορακούι. Και δεν μπορείς να πεις ότι ακούω μόνο ένα συγκεκριμένο της μουσικής. Ακούω τα πάντα. Λοιπόν, από... Jim Dokos 20 ρωτάει ποιο είναι το επόμενο game που θα παίξετε. Πιθανότατα έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το Bioshock το Infinite. Τι GamesGR, γιατί οι αριθμοί στο κομπιουτεράκι είναι ανάποδα σε σχέση με τους αριθμούς στα τηλέφωνα? Επειδή μπλε. Και λίγο κίτρινο μας. Και λίγο στενοφόρο. Και λίγο. Λίγο. Λίγο στο σύμπιο. Ο Αποστόλης Αναστασίου ρωτάει πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε gaming channel. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι ποιο θα ήταν το ονειρικό σας παιχνίδι. Μια στίξη στο στήνε με γιώτα. Οπότε ακυρώνεσαι. Στίξεις! Να ξέρεις. Από μένα για σένα. Παραλίγο το πιτόγυρο. Καλή φορά να κάνεις σοβαρές ερωτήσεις. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνουμε gaming channel? Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει από το blog, νομίζω πως όχι. Ήταν ο Θόδωρος και μου λέει, ρε εσύ, τόσος κόσμος κάνει gaming channel, εμείς παίζουμε. Ναι, είχαμε και τον ελεύθερο χρόνο, έτσι, η ιδέα όταν ερχόταν και λέμε γιατί δεν καθόμαστε κι εμείς, αφού παίζουμε που παίζουμε. Τα κάνουμε και την παρέα μας, βγάζουμε και τα βίντεό μας, βγάζουμε και το γέλιο μας. Και το συζητούσαμε ένα εξάμηνο. Να κάνουμε, μην κάνουμε, και μια μέρα, ενώ έτσι κι αλλιώς μαζευόμασταν και παίζαμε εδώ πέρα, λέω, ξέρεις τι, αυτό το φράψι έχει πλάκα, ανοίγω και τη webcam. Και κάναμε το πρώτο Far Cry. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αγκαρέψαμε και τον αδερφό του Δημήτρη να μας κρατάει και την κάμερα. Ναι, την κρατάει ο τρίποδας. Ναι, αυτή τη στιγμή κοιτάει αν γράφει. Κοιτάει τον τρίποδα να μην ρίξει την κάμερα. Νίκο, γράφει! Γράφει! Γκρέιμερ, γράφει! Και ο Νίκος γράφει. Και ο Νίκος μας γράφει. Ποιο είναι το ονειρικό σας παιχνίδι? Τι καταλαβαίνεις αυτό? Θα πρέπει να έχει αρκετό γυμνό, αρκετό σεξ, αρκετό ξύλο και αρκετή μαγιονέζα για τα γούστα. Η Namco έχει βγάλει πολλά τέτοια παιχνίδια. Παίρνει τις ηρωίδες. Πώς μπορείς να παίρνει τις ηρωίδες από τα beat'em up games, τις βάζει μαγιού και τις βάζει να παίζουν στην παραλία. Κάτι extreme beach volleyball, κάτι μόνο για κονσόλες πάλι. Γραφικά crisis gameplay Far Cry, ας πούμε. Ναι. Ιστορία Elder Scrolls. Ναι. Και ένα πιτά γύρω απ' όλα. Δεν ξέρω, κοίταξε, άμα βγει, θα σου πω να του. Ναι, δεν το έχω τώρα, δει. Τώρα, το ονειρικό μου παιχνίδι. Αν φτιάξεις παιχνίδια, Gramer, να το φτιάξεις. Ναι, μάλλον θα ήταν RPG. Η Λυδία. Μια θαυμάστριά μας είναι φίλη. Πόσο χρονών? Ναι. Είναι κόρη μιας φίλης. Ζωγράφησε αυτό και μας το έστειλε. Την ευχαριστούμε πολύ. Είναι 8 χρονών. Εδώ είναι η Gramers. Έχει δου και θου. Έχει καρδούλες. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό PlayStation και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χειριστήριο. Φαίνονται καθαρά οι συνδέσεις παρόλα αυτά. Επίσης, η Λυδία μας βλέπει μόνο το Rayman που παίζουμε και ζωγράφησε κάτι που μοιάζει με το Rayman μέσα στην οθόνη. Ευχαριστούμε, Λυδία. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βιντεάκι της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι κάτι καινούριο το οποίο θα το επιχειρήσουμε να προσπαθούμε κανένα δυο το μήνα να βγάζουμε αντίστοιχα βίντεο ή και καλύτερα. Η όλη προσπάθεια, επειδή δεν το δείξαμε αρκετά, το τεχνικό κομμάτι ήταν του Γιώργου του Σουμελίδη. Ναι. Link στην περιγραφή για το κανάλι του. Ασχολείται πάρα πολύ έτσι με το κινηματογραφικό κομμάτι. Ετοιμάζουμε κάτι καινούργιο, δεν σας λέμε τίποτα άλλο γι' αυτό. Στα κοντά θα δείτε κάτι όμορφο. Αυτά. Πηγαίνετε, δείξτε την αγάπη σας. Και αν θέλετε να σας βοηθήσει σε κάτι, ενοχλήστε τον. Συγγνώμη, Γιώργο.
Όχι. Ναι, ναι, όχι. Να ενοχλήσουν. Γιώργο, πώς μπορώ να κάνω edit το fraps! Γιώργο, πώς κόβετε το λάχανο κάθετα! Έχετε άλλες ερωτήσεις, γράψτε τις από κάτω. Αφήστε τις από κάτω. Τι άλλο, έχουμε να τους πούμε από κάτι πάνω σημαντικό. Δεν έχει και κάτι να γράψετε. Ξεχνάω κάτι. Δεξιά, ούτε κάτω έχει εκεί. Like μπορείτε να κάνετε. Like αν σας άρεσε το κούρεμα. Like αν δεν σας άρεσε το κούρεμα. Ναι. Συνηθίστε το καλοκαίρι, το κάνω αυτό. Θα κοιτάξω μετά. Subscribe θα κάνεις, Γκρέιμερ. Γιατί όταν κάνεις subscribe, δεν πεθαίνει ένα κουταβάκι στην Νορβηγία. Από το κρύο. Από το κρύο. Δεν πεθαίνει. Ναι, μένει ζεστό. Γεια σας! Αντίο.